κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Διάβασες το δωρε. Βασικά εκεί που άρχισα να διαβάζω, ξαφνικά με πήρε η δασκάλα μου τηλέφωνο και μου λέει να μην διαβάσω για αύριο, επειδή κέρδισα το βραβείο του καλύτερου μαθητή. Α, του καλύτερου μαθητή. Βασικά η δασκάλα μου είπε να σε συγχαρώ. Α, να με συγχαρείς. Ναι μωρέ, απλά εντάξει δεν είναι ανάγκη να έρθει, θα σου φέρω το βραβείο εγώ. Α. Τι λάθος έχω κάνει μαζί σου, βρε παιδί μου. Τι λάθος έχω κάνει μαζί σου. Βρε Θοδωρέ, τι ψέματα είναι όλα αυτά πάλι. Αλήθεια είναι ρε μαμά. Πόσες φορές τα έχουμε πει, πουλάκι μου. Τα καλά παιδιά δεν λένε ποτέ ψέματα. Άμα το πας εσύ έτσι, τι δουλειά θα κάνεις αύριο, μου λες. Ρε, ξέρεις κανένα να ζητάει ψεύτη. Εσύ από ταξίδι έρχομαι για την πορεία. Έχουμε κόσμο, ε! Ναι, έχουμε. Για φέρε. Από νωρίς το πρωί, διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή με συνθήματα διαμαρτυρίας κατά του Δουνουτού και το νέο σκληρό μέτρο λιτότητας. Ο ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το κλίμα στο είναι ήρεμο και η στάση της αστυνομίας διακριτική. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε θέμα. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου είχε επευκαιρία της ανάληψης των νέων του καθηκόντων ο Υπουργός Υγείας Θεόφιλος Φερέκης. Κύριε Τζένι! Κύριε Θεόφιλε, σας παίζουνε! Κύριε Υπουργέ! Κύριε Υπουργέ! Πιστεύετε ότι η υπουργοποίηση σας είναι μέρος της νέας επικοινωνιακής τακτικής του Πρωθυπουργού? Μίλαντε. Τι απαντάτε σε αυτούς που θεωρούν ότι η επιλογή σας έχει σχέση με το ότι προέρχεστε από πολιτικό τζάκι? Κοιτάξτε, δεν είναι ώρα. Πότε είναι η ώρα? Μπορεί ένας πετυχημένος πολιτικός μηχανικός να τα καταφέρει στο Υπουργείο Υγείας. Φυσικά. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ωραία τα είπατε. Δεν θα το ξαναφορέσεις αυτό το κοστούμι. Σε παχαίνει. Το κοστούμι τι? Που τρώτε τον άμπακο φταίει, κύριε Θεόφιλε. Κούλα. Αφού ρωτάει. Παράξε μου τον Λεωνίδα. Γρήγορα. Στο καλό, αγάπη μου. Θα περάσω κι εγώ αργότερα. Να πέρασεις. Έλα. Ακόμα. Πάμε. Για ένα δάνειο. Τώρα τα πράγματα έχουν σφίξει και εγώ ζορίζομαι.
προηγούμενος υπουργός μας υποσχέθηκε πως θα γίνει. Αν δεν γίνει, εμείς τι θα γίνουμε? Συγγνώμη, αυτός δεν ήταν ο... Ο υπουργός! Αυτός ήταν. Πάλι από τον μπαλκόνι ήρθατε. Τι να κάνουμε, Καλλιόπη, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Κάλλη, κύριε Φερέκη, κάλλη. Εγώ Καλλιόπη σε βάφτισα. Κάποτε με έλεγες νωρέ. Κάποτε. Τώρα όμως είστε υπουργός και εγώ γραμματέας υπουργού. Κάποτε κάποιος την ψώνησε. Εγώ την ψώνησα. Εγώ γκουγκλάριζα χτες στο ίντερνετ όπλα σωματοφύλακα υπουργού. Τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν άλλη μέρα στο Facebook. Είμαι εγώ όλη την ημέρα στο Facebook. Το μόνο που κοιτάζω εδώ πέρα είναι η δουλειά μου και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Εφτάνετε! Καλλιόπη, Καλλιόπη, Καλλιόπη. Κάτσε κάτω, έχουμε δουλειά. Λεωνίδα. Λεώ. Άντε πήγαινε έξω, ρε. Εμπρός, λαέ, τα ψέματα μικρός. Αυτός ο πόλεμος είναι τρόικος. Εμπρός, λαέ, τα ψέματα μικρός. Αυτός ο πόλεμος είναι τρόικος. Εμπρός, λαέ, τα ψέματα μικρός. Δεν είναι εδώ, λέμε. Δεν είναι εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περάστε έξω, σας παρακαλώ, κυρία μου. Μας έπαμε, σας είπα, δεν είναι εδώ. Ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε εδώ, ελάτε. Μα δεν είναι εδώ, λένε! Μας κοροϊδεύετε, κύριε! Εγώ. Όταν ζητάγατε την ψήφα μας τα καλά! Μα έχω έρθει από την Αλασσόν! Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Μα δεν έχεις τρόπους με τον κόσμο. Φάρσαλο ήσουν και φάρσαλο θα μείνεις. Μίλησε και το State Department. Καλημέρα σας. Γεια σας. Μαρτζόκος, ανάλυση ούρων. Τι πράγμα? Γενική και καλλιέργεια. Τι λέτε, κύριε, υπουργός υγείας έγινε ο άνθρωπος, δεν έγινε γιατρός. Ναι, αλλά εγώ τον ψήφισα. Χαίρετε. Τι έγινε, Καλλιόπη, όλα καλά? Λεωνίδα, πώς πάει? Καλά, κυράκι μου. Εδώ. Τρέξιμο, δουλειές, άγχος. Το βλέπω. Όχι εδώ όμως, παιδί μου. Στείλτε στο ιατρείο μου. Όχι. Μέσα είναι ο φίλος μου. Για εσάς είναι πάντα μέσα. Από τότε που έγινε υπουργός δεν τον βλέπω καθόλου. Τρέξιμο πολύ, ε. Πολύ τρέξιμο, κύριε Άγιε. Ούτε για κατούρημα δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Πολύ φασαρία, πολλοί κόσμος, πολλές ευθύνες. Πολύ ωραία. Ο Καραμπέκος. Με τα αδέρφια του. Όχι πάλι ο Καραμπέκος. Ο Καραμπέκος. Διώχτε τον. Έλα, Άγιε. Τι είναι αυτό? Και προσεκτικά, έτσι μας το κάνει εδώ παραλιακή. Άσε. Είμαστε φαντάροι μαζί και έρχεται τώρα και με ζητάει ρουσφέτια. Τι να σου πω, μπλεξίματα. Άνθρωποι της νύχτας. Δεν το πίστες. Πού πάτε, κύριε? Ο υπουργός δεν είναι εδώ, λείπει. Πάτα φρένο, γιατί η κασέτα που παίζει είναι αρχαία. Δηλαδή δεν πατάει ποτέ στο Υπουργείο. Ναι, έχει υποχρεώσεις, δουλειές, απασχολήσεις σοβαρές. Χλωμό σε βλέπω. Κάτι έχεις εσύ, να το κοιτάξεις. Ρε εδώ, κινήσαμε γη και ουρανό για να το βγάλουμε το παλικάρι μας στη Βουλή. Γη και ίδρο δώσαμε στη νύχτα. Και χωρίς καμιά επιδίωση. Ανιδιοτελώς. Είπες κάτι? Όχι, δεν είπα εγώ. Η υπόθεσή σας ποια είναι, αν επιτρέπετε. Οι αδερφοί Καραμπέκη έχουν το μεγάλο τους αδερφό στη φυλακή για φόρους. Εσύ με το φρουφρού μ' αρέσεις. Κόβει το μάτι σου. Ένα μήνα πήγαινε, έρχομαι και αφήνω το μαγαζί χωρίς τον κηδεμόνα του. Μα δεν υπάρχει κράτος. Πού είναι το κράτος? Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Ο κύριος Φερέκης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Καταρχάς, ποιος ρώτησε αν μπορεί? Ρε, εδώ βάλαμε λιτούς και δεμένους να τον ψηφίσουν. Μπάρμαν, σερβιτόρους, μπράβους, παρκαδόρους, τσεκαδόρους, τους πάντες. Μέχρι την ονά μου έβαλα. Να το διαβάσει, να μην το πιάνει το μάτι κακό. Να του πεις να κανονίσει την μπουγάδα του αδελφού μας, γιατί δεν σας κάνω έτσι. Έτσι λέμε! Οι Καραμπέκοι έχουν πολλές αρέντες. Η υπομονή δεν είναι μια από αυτές. Έχεις 120 ώρες. 5 μέρες, εν προκειμένου. Κάτι έχεις εσύ. Θα το κοιτάξεις. Τώρα... Είναι δυνατόν έτσι μια κοπέλα σαν εσένα να χαραμίζεται εδώ μέσα? Κρίμα, δεν είναι? Άσε ρε, Θόδωρε. Σε βάζουν και σπουδάζεις 5-6 χρόνια και μετά σου λένε
Ξέρετε, δεν υπάρχει ζήτηση στην ειδικότητά σας. Εγώ θα στα μάθω. Όχι, τα ξέρω. Απλώς έτσι λέω. Επειδή ασχολείσαι με την πολιτική, μήπως. Η πολιτική είναι σαν τον ωκεανό. Για πες με εσύ τώρα. Ποιος θα τη βγάλει καθαρή στον ωκεανό, η Αθερίνα ή ο Καρχαρίας? Η σουπιά. Γι' αυτό σου λέω, άλλο η πολιτική. Εμένα αυτή εδώ είναι η δουλειά μου. Και να σου πω και κάτι. Κουτσά στραβά τα βγάζω πέρα. Μένω και με τους δικούς μου. Εσύ όμως. Μη με φοβάσαι εμένα. Λίγο ψάξιμο και τσουπ, κάπου θα τρυπώσω. Ναι. Χημικός, μηχανικός, θεολόγος, γεωπόνος, ιχθυοκαλλιέργειες. Με μάστερ. Πανεπιστήμια. Πεταμένα λεφτά. Αλλού είναι το θέμα, χαρά. Άκρες, γνωριμίες, δημόσιες σχέσεις. Τι ώρα σχολάς? Χαρά, τι γίνεται εδώ? Ο κύριος. Υγειονομικό. Πρέπει να δούμε ορισμένα θεματάκια εδώ μέσα. Μάλιστα. Να μου λες, Θοδωρή, το σιέθηκες καλά, αγόρι μου, αυτή την κρίση? Ευχαριστώ. Άλλοι φεύγουν από την Αθήνα για πάνω στο χωριό τους. Εσύ από το χωριό σου ήρθες στην Αθήνα? Μα στην επαρχία δεν μπορούν να καταλάβουν το ταλέντο μου, κύριε Μαράτο. Αυτό είναι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Εδώ είναι χάος. Δεν πειράζει. Δώστε μου εμένα φουρτούνες και πάρτε μου την ψυχή. Μα δεν βλέπεις την κατάσταση. Η ανεργία καλπάζει, απεργίες, απολύσεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολο για εσάς, Θεόφιλε, που γίνατε κυβέρνηση. Ενώ εμείς μια χαρά είμαστε στην αντιπολίτευση. Καιρός να πάρουμε μια ανάσα. Κορόιδο είμαστε εμείς, δηλαδή. Μια ζωή στην αντιπολίτευση. Μια ζωή στην αντιπολίτευση, Μάκη, μας έχετε σακατέψει τις απεργίες. Έτσι είναι, Θεόφιλε. Εσείς κερδίζετε ψήφους διορίζοντας, εμείς κερδίζουμε ψήφους απεργώντας. Χαίρετε. Υπουργέ μου. Υπουργέ μου. Υπουργέ μου. Βουλευτά μου. Βουλευτή μου. Υπουργέ μου. Παρακαλώ, βουλευτείτε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πρώτη φορά γυναίκα υπουργός τύπου στην Ελλάδα. Δεν βαριέστε, κύριε συνάδελφε. Όλα στην Ελλάδα υπουργεία τύπου είναι. Υπουργείο τύπου παιδείας, υπουργείο τύπου υγείας, τύπου εργασίας. Γεια. Η νέα υπουργός τύπου είναι πολύ φίλη. Και μια και σκαμπάει από δημοσιογραφία, θα δω τι μπορώ να κάνω. Α, ωραία, γιατί εμένα η επικοινωνία είναι το φόρτε μου. Δηλαδή, όλοι αυτοί εδώ με χρειάζονται, απλώς δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Εδώ είναι το άντρο της πολιτικής ηγεσίας. Οι κολόνες του έθνους. Τι λες, Ρετάκη, πώς θα ρίξω κολόνες χωρίς σίδερα? Θεόφιλε, σκέφτεσαι ακόμα σαν μηχανικός. Άλλο λέω. Τι άλλο? Άμα κλέψω τα χρήματα και κλέψω τα σίδερα, θα πεις στο σπίτι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Περί τίνος πρόκειται? Δεν θα χτίσει το σπίτι. Άμα δεν το χτίσει, πώς θα πες? Τι κοιτάς? Το φερέκι. Ακόμα δεν βγήκε βουλευτής και ο μεγάλος τον έκανε υπουργό. Και εμείς μια ζωή επαγγελματίες την απέξω. Ησύχασε, αυτά συμβαίνουν. Πού βγήκε ο λάθος τους? Κάνει υπομονή. Δεν το βλέπω να αντέχει πολύ. Υπουργέ μου. Υπουργέ μου. Υπουργέ μου. Βουλευτά μου. Σιδεροκέφαλος. Πολύ το χάρηκα. Πολύ το χάρηκα. Θεόφιλε. Προβλήματα. Εντάξει, δύσκολο το Υπουργείο να σου. Έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά το παλεύουμε. Προσπαθούμε. Δεν είσαι αρκετά επικοινωνιακός. Να το φροντίσεις. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το Υπουργείο, έχω και τους ψηφοφόρους. Βρες κάποιον να σου κάνει τη λάτζα, έναν ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο. Θα σου πω ένα μυστικό. Θα λες κάθε μέρα 100 φορές τη λέξη διαφθορά. Διαφθορά. Πες. Ο λαός εξοικειώνεται. Το εμπεδώνει. Υπουργέ μου. Υπουργέ μου. Να περιμένω τι να σου. Ανασχηματισμό. Τρεις φαρμακευτικές και δύο δομηθευτές ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας είχα κλείσει. Ξέρεις γιατί λεφτά μιλάμε. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Ήσουν βέβαιος ότι ο υπουργός θα είναι δικός μας. Χωρίς δικό μας υπουργό. Άστο, Νάσο. Άστο, το δώστε. Κοιτάξτε. Και ο Αναστασίου και ο Κοντόπουλος και ο Χριστοφόρου. Τα καθήκια. Μέχρι χτες τον είχαν γραμμένο το φερέκι. Τώρα πίνουν παρεούλα. Φερέκης. Ο ανύπαρκτος. Ο άσχετος. Αλλά τι υπουργείο να κρατήσει, κύριε Χατζηγεωργίου, ε? Αυτός δεν ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι. Αυτός δεν ξέρει που πάνε. Μάθε ποιους έχει δίπλα. Μάλιστα. Σήμερα. Μάλιστα.
Τι θα πει, δεν είμαι επικοινωνιακός. Δεν κατάλαβα. Έπρεπε να ήσουν εκεί. Γελάγανε. Τι είπα και γελάγανε. Να κάνουμε τη δουλειά μας, είπα. Ωραία, κάνεσαι τη δουλειά σου και άστος αυτός. Πώς βρε, αγάπη μου, πώς να κάνω τη δουλειά μου. Δεν βλέπεις τι μου ζητάει ο κόσμος. Άστος, αγάπη μου, να ζητάνε. Εσύ θα κάνεις αυτό που πρέπει. Κυρία Φρέγκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν γίνονται αυτά, βρε, αγάπη μου. Δεν γίνονται. Δεν ξέρεις πώς παίζει το παιχνίδι. Παίζεται έτσι. Εγώ χρειάζομαι κάποιον να ασχοληθεί με αυτούς για να μπορώ να επιδοθώ απερίσπαστο στο έργο μου. Γι' αυτό δεν κατέβηκα στην πολιτική. Τι παίζα κακή, φοράω, παίζα κακή. Αμάντρε, αγάπη μου. Χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο? Ναι, παιδί μου. Έναν ιδιαίτερο. Έναν άνθρωπο να μπορεί να τους κουματάρει όλους αυτούς. Ένα ξύπνιο, ένα νατσίδα. Ένα καταφέρτζι, ρε παιδί μου, ένα λίγο. Ψεύτη. Μπράβο. Ψεύτη. Τι ψεύτη. Καλά, μου μιλά σοβαρά τώρα. Φρέγα μου, μπορώ να πω εγώ ψέματα. Μπορώ να πω ψέματα. Με ξέρεις. Εντάξει, δεν λέω. Να βρεις έναν ιδιαίτερο. Αλλά με τα σωστά κριτήρια. Μοβ γραβάτα. Θα βάλω μοβ γραβάτα. Ωραία, πες μου, ποια θέλεις να την πάρουμε. Καμία. Και στο κάτω-κάτω, βρε μωρό. Το ζήτημα δεν είναι να αλλάξω πουκάμισο και γραβάτα. Το ζήτημα είναι να αλλάξω γενικώς. Τι εννοείται να αλλάξετε, να χάσετε 5 κιλά, ας πούμε. Αμάρα, Λεωνίδα. Δεν εννοώ αυτό. Εγώ, ξέρεις, κατάγομαι από πολιτική οικογένεια. Ναι, ξέρω, ξέρω. Είναι κλειστό επάγγελμα το βουλευτή Λίγη. Παρόλο που ασχολήθηκα πρόσφατα με την πολιτική, αυτή η καταγωγή μου με έχει απομακρύνει από το λαό. Θέλω να πάω κοντά του. Θέλω να δείξω ότι κάνω την ίδια ζωή με αυτούς. Τώρα, κύριε Θεόφιλε, μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε. Ποια ίδια ζωή μου λέτε? Ζείτε εσείς με 500 ευρώ το μήνα. Έχετε άγχος για τα δάνεια. Πάτε το πρωί στριμωγμένο στη δουλειά σας με το τρόλι. Το ξέρετε πως είστε ίδιος εκείνος ο υπουργός, ο Φελέκης. Φερέκης. Εγώ είμαι. Κι εγώ είμαι το next top model. Υπουργός ή τρόλι. Φαίνεται πάμε για εκλογές. Πρόσεχε, ρε παιδί μου, με πάτησες. Εγώ σας πρόσεχε, λίγο, με ξενύχιασες. Αμάρε, παιδί μου. Πατήσατε, κύριε, δεν το καταλάβατε, με πατήσατε. Σε πατήμα, τρελός, ναι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Τόση ώρα σε βλέπω, βγαίνεις μπροστά πίσω. Τι θέλεις, τι θέλεις, ναι, τι κοιτάς, τι κοιτάς. Εγώ κοιτάζω. Τι έχει πίσω. Κοιτάζω. Ναι, να προσέξεις λίγο, ρε παιδί μου. Εσείς που κοιτάτε, συγγνώμη κιόλας. Εσείς που κοιτάτε. Πού κοιτάτε, πού κοιτάτε, να κοιτάμε και λίγο κάτω, έτσι. Να κοιτάμε και λίγο που πατάμε, να μην κοιτάμε συνέχεια αλλού. Τι να σου πω τώρα. Να μην μου πείτε τίποτα. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Να τελειώσει εδώ. Να μην μου πείτε τίποτα. Να προσέχετε λίγο τις κινήσεις σας γιατί έχετε κανένα λόγο. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε γελίο. Δεν τρέπεσε λίγο, γελίο. Εσείς είστε γελίος που βάλατε τη γραβάτα με το κουστούμι και ο Μάριο Χάρος. Ποια γραβάτα, ρε γελίο. Έχει χάρη που σέβομαι τα χρόνια σας. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο στην ηλικία σας. Κάντε πλάκες. Πλάκες κάνει μας. Περάστε έξω. Τροπή σας. Τροπή σας. Είστε τρελός. Δεν τρέπεστε. Μα είναι τρελός, πραγματικά ήταν. Τρελός ήταν, συγγνώμη. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ναι. Τι κάνετε, κύριε Μαράκο. Υπουργός Φελέκης. Φελέκης. Για ιδιαίτερος, ε. Όχι, φυσικά και με ενδιαφέρει. Είναι δυνατόν. Από Δευτέρα. Μήπως να πήγαινα από σήμερα. Επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο, γι' αυτό το λέω. Δεν φτάνει που με πάτησε. Ζήταγε και τα αρέστα από πάνω. Το τσογλάνι. Πώς συγκρατήθηκα και δεν τον πλάκωσα στο ξύλο. Πώς συγκρατήθηκα
Το τσογλάνει ο αλήτης. Ηρέμησε, αγάπη μου τώρα. Πάει, τελείωσε. Έμα το κολόπεδο. Πεςτε μου ποιος είναι, κύριε Θεόφιλε, να πάω να τον κλάψει μανούλα του. Πού να ξέρω, ρε Λεωνίδα, ποιος είναι. Άντε μην την πληρώσεις και εσύ τώρα. Εγώ γιατί. Εγώ μαζί σας ήθελα να είμαι. Είναι το καθήκον μου. Έχω υποχρέωση και ευθύνη περί το άτομό σας. Άντε πήγαινε μέσα. Φύγες για από εδώ. Κάτω, αγάπη μου, μου κάνει εντύπωση που δεν σε αναγνώρισε. Γιατί με αναγνώρισαν οι άλλοι. Και που με είδαν, σημασία δεν μου δώσανε. Τι ιδέα ήταν κι αυτή τώρα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Είπα να πάω κοντά στο λαό. Να πας με το έργο σου, όχι με το τρόλεϊ. Δεν ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ότι με όλα αυτά ο κόσμος απογοητεύτηκε. Δεν θέλει να μας βλέπει ούτε στην τηλεόραση ούτε στα τρόλεϊ. Και εγώ τι κάνω για όλα αυτά. Εγώ τι κάνω. Πολιτική. Ναι, καλά. Εγώ δεν έκανα για αυτή τη δουλειά. Έλα βρε αγάπη μου τώρα, τι είναι αυτά που λες. Μα αυτό δεν ήθελες από την αρχή. Γι' αυτό δεν αλλάξαμε όλη μας τη ζωή. Μην απογοητεύεσαι, είναι αρχή ακόμα. Ρε μωρό μου, από τότε που έγινε υπουργός, όλο προβλήματα. Απεργίες, νοσοκομιακοί, μεγαλογιατροί, προμήθειες, φαρμακευτικές. Ο Καραμπέκος. Ο Καραμπέκος. Και με ξεφτύλισε κι αυτός ο αλήτης. Η γραμματέας του, ο οδηγός του, η οικιακή βοηθός, η σύζυγος, αυτή. Διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Ιδιαίτερος. Σας παρακαλώ, κύριε, πού πάτε? Καλημέρα. Αυτό είναι το σπίτι του κυρίου Φερέκη. Αυτό έχετε ραντεβού? Ναι, βέβαια. Δεν με έχει ενημερώσει ο υπουργός. Α, μάλιστα. Είμαι ο γιος του κυρίου Μαράτου, του δικηγόρου. Ο πατέρας μου έχει αναλάβει μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση του υπουργού. Για ένα εξώγαμο. Έχω μαζέψει κάποια στοιχεία και θα ήθελα να το μεταφέρω προσωπικά. Καταλαβαίνετε, ε? Ναι. Τώρα βέβαια μπορείτε να του πείτε ότι ήρθα και δεν με αφήσατε να περάσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι, αν είναι έτσι. Όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μισό λεπτό. Περάστε. Μη με πλησιάζεις. Μη, όχι πάνω. Φύγε, φύγε, δεξιά. Έλα, αριστερά. Χαίρετε. Χαίρετε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πώς σας άφησα να περάσετε χωρίς να μας ειδοποιήσουν? Είπα ότι με περιμένει ο υπουργός, ο κύριος Φερέκης. Α, έχετε κάποιο ραντεβού? Όχι. Δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά... συγγνώμη, με ποια έχω την τιμή? Είμαι η κυρία Φερέκη. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ποιο ακριβώς? Δεν περίμενα ποτέ ότι θα είστε τόσο νέα και όμορφη. Για πείτε μου τι θέλετε. Ναι. Έρχομαι συστημένος από τον κύριο Μαράτο, τον δικηγόρο. Σε μια φιλική κουβέντα που είχε με τον άντρα σας, έμαθε ότι ψάχνει για έναν... ιδιαίτερο. Ναι. Μάλιστα. Και τι προσόντα έχετε? Α, είμαι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Δηλαδή? Ψεύτης. Ψεύτης. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Θεόδωρος Πάρλας, γνωστός και ως ψευτοθόδωρος. Και το λέτε έτσι αυτό, χωρίς να ντρέπεστε? Και γιατί να ντρέπω, κυρία μου? Εγώ είμαι ένας ειλικρινής ψεύτης. Αριστερά. Δεξιά. Δεξιά! Ας τώρα, παιδί μου, δεξιά, αριστερά, με ζάνεις, ορίστε. Πού πας? Με περιμένει Τζέννη, θα αργήσουμε. Ε, βέβαια. Όποιος χάνει, τον περιμένει Τζέννη. Μία πίστα ακόμα. Μία. Δεν θα μιλάς όμως. Και δεν μου λέτε, κύριε ψευτοθόδωρε. Α, δεν φαντάζομαι να σας πειράζει που σας λέω έτσι. Παρακαλώ. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Α, ήμουν δημοσιογράφος. Αλλά λέω, τέτοιο χάρισμα να το σπαταλάω στην εφημερίδα, κρίμα δεν είναι? Χάρισμα. Αρκετά είπαμε, δεν νομίζετε? Ναι. Ωραία ήτανε. Γνωριστήκαμε και λίγο. Τώρα, πού μπορώ να δω τον υπουργό? Α, δυστυχώς αποσιάζει. Ελάτε τώρα, αφού μου το είπε ο φρουρός ότι είναι μέσα. Και θα πιστέψετε το φρουρό ή εμένα? Το φρουρό, φυσικά. Δεν νομίζετε ότι έχετε πάρει πολύ αέρα, κύριε? Συγγνώμη, αλλά εσείς έχετε πάρει πολύ αέρα. Παρακαλώ. Ακούστε, κυρία μου.
Εγώ δεν ήρθα εδώ για να εισπράξω ψέματα, ήρθα για να πουλήσω. Τι διάολος συναγωνισμό θα κάνουμε. Αφήστε να γνωριστούμε λίγο και μετά παραβγαίνουμε. Ως εδώ, περάστε έξω. Δεν πάω πουθενά. Είπα περάστε έξω. Α, δεν θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Λεωνίδα! Τώρα, το Λεωνίδα γιατί τον ανακατεύουμε. Λεωνίδα! Τι συμβαίνει, κυρία Αντένη. Ο Λεωνίδας. Τι κάνεις, Λεωνίδα, καλά. Λεωνίδα, πέταξε τον έξω αμέσως. Ε. Δεν κατάλαβα καλά η κυρία. Έξω! Τι? Κάτσε, Λεωνίδα, μη σπρώχνεις. Λεωνίδα, μη σπρώχνεις. Αμάρε, Λεωνίδα, θερίζουν τα εφράγματα ως τριαντάριδες. Όπα, όπα! Τι γίνεται, ρε παιδί. Τι φασάρε, ρε, Τζένι. Τι γίνεται. Λεωνίδα! Το τρόλε. Τόλμησες να έρθεις στο σπίτι μου, ρε αλήτη. Ε, υπουργέ μου, να σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις. Θα σε σκοτώσω, δεν θα βγεις ζωντανός από εδώ μέσα. Υπουργέ μου, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, υπουργέ. Σκεφτείτε τα κανάλια. Όχι τα κανάλια. Βγες έξω, ρε τσογλάνη. Δεν βγαίνω. Βγες έξω, ρε, που θα με πεις και υπουργό. Κόλμησες να με τρελάνεις στο τρόλε. Μα δεν φταίω εγώ, κύριε Φερέκη. Ποιος θέλει. Με βάλανε. Ποιος έβαλε. Ένας πολιτικός σας αντίπαλος. Τι λες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Άνεργος είσαι, μου λέει. Άνεργος, του λέω. Θέλεις να κερδίσεις μερικά χρήματα, μου λέει. Θέλω, του λέω. Πάρε 200 ευρώ, μου λέει. Ευχαριστώ, του λέω. Παρακαλώ, μου λέει. Χτύπα εκείνον τον κύριο, μου λέει. Θα τον χτυπήσω, του λέω. Τι λες, ρε παιδί μου. Αλήθεια. Ναι, μου λέει. Ναι, σας λέω. Κύριε Φερέκη, πιστέψτε με. Σας λέω την αλήθεια. Τώρα που πήρατε το Υπουργείο, έχουν ενοχληθεί κάποιοι. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Εγώ δεν ήξερα ποιος είσαστε. Και όταν το κατάλαβα, λέω τι πήγα και έκανα, Θεέ μου. Τον υπουργό μας χτύπησα. Τον κύριο Φερέκη. Τον πιο ακέραιο άνδρα της Βουλής. Το καμάρι της Ελλάδας. Καλά, ρε παιδί μου. Δεν με είχες δει ποτέ σε φωτογραφίες, στην τηλεόραση. Φωτογραφίες τώρα είναι αυτές, κύριε Φερέκη. Σας αδικούνε. Εσείς είστε. Είστε ένας κύριος, πώς σας βγάζουν έτσι. Και μεταξύ μας η τηλεόραση σας βάζει 5 κιλά. 10. Ας το διάλογο φύγει από εδώ. Πέρα έξω. Κύριε Φερέκη, θέλω να με πιστέψετε. Δεν μου λες, αυτόν που σε έβαλε να με χτυπήσεις, το ξέρεις. Αυτός ήτανε... Δεν ξέρω, φυσικά και ξέρω. Δεν ξέρω το όνομά του. Δηλαδή, άμα τον δεις, θα το θυμηθείς. Βέβαια. Αυτός ήταν ψηλός, παχουλός, με μουστάκι. 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 Όχι κολοκοτρονέικο που λέμε. Μουστακάκι. Και ψηλός. 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 Ψηλός τώρα που το λέμε. Κοντός που ψηλόφερνε. Και παχουλός. Παχουλός. Προς το αδύνατο. Δεν μου τα λες καλά. Ακόμα δεν το πέταξες έξω. Αγάπη μου, προσπαθώ να μάθω. Την αλήθεια. Ξέχνα το, αγάπη μου. Ξέρεις πως μου συστήθηκε. Θα το ξανακάνω. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Θεόδωρος Πάρλας. Για τους φίλους, Ψευτοθόδωρος. Ήρθα για τη θέση του ιδιαίτερου, συστημένος από τον κύριο Μαράτο. Τι πράγμα? Ένας πολιτικός σαν και εσάς χρειάζεται έναν καλό ψεύτη σαν και εμένα. Απόδειξη, το τρόλεϊ, ο πολιτικός αντίπαλος κτλ. Δεν κατάλαβα. Με έχεις τόση ώρα εδώ και με δουλεύεις. Ψυχραιμία, υπουργέ. Δεν σας δουλεύω. Οντισιόν έκανα. Σας έδειχνα το ταλέντο μου. Πάρτε με, κύριε Φερέκη. Πάρτε με. Και αν είπα 5 ψέματα σε εσάς, φανταστείτε. Ο άντρας μου δεν χρειάζεται ένα ψεύτη. Όχι. Δεν χρειάζεται μόνο έναν ψεύτη. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης. Και αυτό το έχω εγώ. Αρκετά. Κύριε Φερέκη, πιστέψτε με. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Αρκετά, είπα. Λεωνίδα! Μα τώρα, γιατί ανακατεύεται η κυρία σας στα προσωπικά μας. Λεωνίδα, πέταξε τον έξω. Ο Καραμπέκος. Έχεις πάθει ψύχωση με τον Καραμπέκο. Εγώ! Νάτος! Ο Καραμπέκος. Τι δουλειά είχε εδώ ο Καραμπέκος? Σας είχε δώσει προθεσμία. Και για πες. Τι να πω. Μανεκέν σε βλέπω, αγόρι μου. Πού στολίζεσαι? Με τα πολιτσάι σου, με τα σήματά σου, με τα οικόσημά σου. Φάγε κάτι όμως. Να πάμε να κρυφτούμε στο μπάνιο. Σιγά μην πάμε και στο καταφύγιο.
Θεόφιλε, τι θα κάνουμε, ε? Ξέρω εγώ, ρε αγάπη μου. Πρώτα θα φύγουν τα γυναικόπαιδα. Οι άλλοι θα κλειστούμε στην παρούτα αποθήκη με τον ηγούμενο. Να φύγουμε από την πίσω πόρτα της κουζίνας. Χαίρετε. Εσύ πάλι τι τάξη πας? Φώναξε μου τον κηδεμόνα σου. Λέτε. Σειρά, τι γίνεται, ρε Σειρά? Χρόνια και ζαμάνια. Καλώς το φερέκι. Τι έγινε, ρε Σειρά? Έτσι είπαμε, ρε Σειρά. Να σε ψάχνω και να μου το παίζει εδώ παπάς εκεί παπάς. Δηλαδή, τι ζητήσαν? Να βγάλεις τα αδερφάκια μας από την τούφα. Και δική σου εδώ μου το παίζουν ψηλά και κουτουρού, χαμηλά και μπερδεμένα. Κρίμα τις κοπιές που σου έκανα, ρε, στην Ορεστιάδα. Για να χαλβαδιάζεσαι με την κυρία αυτή που τη πότιζε στην Ανθούλα. Αλλά έτσι είναι. Δεν υπάρχει κράτος. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, κύριε Καραμπέκο, τι κάνετε? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ασχολείται με όλα ο κύριος Φερέκης. Την υπόθεση την έχω αναλάβει εγώ. Κλάι Μάιν. Εσύ που ξεφύδρωσες? Θεόδωρος Πάρλας, ο ιδιαίτερος. Μόλις τώρα ήμουνα με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης για σας. Μου είπε μάλιστα ο Υπουργός ότι μόλις έχει νεότερα για το θέμα σας θα με πάρει τηλέφωνο. Συγγνώμη λίγο, Ο Υπουργός, το πιστεύω. Ναι. Ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Όχι, να μου πείτε πρώτα τι απέγινε με την υπόθεση Καραμπέκου. Τι? Τι Καραμπέκο, τι λες? Ο κύριος Φερέκης εννοεί να βγάλει το οπωσδήποτε από τη φυλακή τον άνθρωπο. Θόδωρε, κόφτω δούλεμα. Πού εξαφανίστηκες, γιατί δεν απαντάς τα μηνύματά μου? Όχι, να μου απαντήσετε εσείς. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ. Όχι, όταν δίνουμε μια υπόσχεση, να την τηρούμε, κύριε Υπουργέ. Αν δεν γουστάρεις να με ξαναδείς, πες το μου, μην παριστάνεις τον τρελό. Τώρα θα με κάνετε να σας μιλήσω άσχημα. Κάλμα, αγόρι μου, μην τον αγρίευεις. Κάλμα. Σας παρακαλώ, μην ανακατεύεστε. Μην ανακατεύεστε. Τι θα πει, δεν θα γίνει? Ναι, αυτό που σας λέω. Βρε, άντε από εκεί, παλιό παπάρα. Και δεν το λέγατε από την αρχή. Αυτό μάλιστα. Το κανόνισα. Θα γίνει. Κοίτα ρε που υπάρχει κράτος. Σου είσαι ωραίος. Τι νούμερο παπούτσι φοράς, αγόρι μου, να σου πάρω δύο? Όχι σε μένα, στον κύριο Φερέκη. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Σειρά, ξηγήθηκες αλφαεθνική. Ευχαριστώ πολύ. Τι λες τώρα, καθήκον μου. Κάτι έχεις εσύ να το κοιτάξεις. Λοιπόν, το βράδυ μην κανονίσουμε τίποτα. Όλοι στο κατάστημα και τα ΣΕΑ ΑΜΕΑ είναι ολοκληρωμένα από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραμπέκο. Ευχαριστούμε. Αλλά σήμερα ειδικά δεν γίνεται. Έχουμε με τον κύριο Φερέκη πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο. Πρέπει να μείνουμε μέχρι αργά. Αλλά θα το κάνουμε μια οποιαδήποτε άλλη φορά. Μην μου πεις ότι υπάρχει περίπτωση να κρατήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ να το κρατήσω. Αυτός διορίστηκε μόνος του. Έχει να πούμε τόσα ψέματα για να έρθουμε εδώ. Τώρα δεν μπορούσα να χαλάσουμε το χατήρι στο κύριο Καραμπέκο. Απολαύστε τη θέα. Απολαύστε τη θέα και χαλαρώστε. Κύριε Φερέκη, δεν θα το μετανιώσετε καθόλου που με προσλάβατε. Θα το δείτε. Υπουργάρα μου, εσέβη μου. Γιατί έτσι απάνεμα, ρε παιδιά? Τόσα προς την άντρα παιδιά έχουμε να γουστάρετε. Μια χαρά είμαστε εδώ, μια χαρά. Ακούμε καλά και από εδώ. Πώς σου φαίνεται το στελάκι? Έχει δυνατότητες. Ναι, ναι. Τη φλανάχη λέει την κακά. Τερψιλαρίγκιος λέμε. Θέλει να σε γνωρίσει, να τη φέρω στο τραπέζι. Όχι στο τραπέζι, θα πάμε εμείς μετά στο καμαρίνι. Θα χαρώ εγώ. Ό,τι πει η εξουσία. Πάλι δεν απαντάει? Πάλι. Και εμένα ο δικός μου ξενυχτούσε, αλλά πήγαινε στα μπουζούκια. Αυτό το πράγμα μέχρι τέτοια ώρα στο Υπουργείο δεν το καταλαβαίνω. Πίνουμε και ποτάκι? Κατάλαβα. Θα το ξενυχτήσουμε όλοι μαζί απόψε. Συγγνώμη, εσύ πώς μπορείς και οδηγείς και βλέπεις και τι κάνω? Τα πάντα μπορεί η κούλα. Άρε κούλα. Είσαι για μια πίστα? Όταν πίνω δεν οδηγώ. Εσύ χάνεις. Δεν είναι κάτι, Υπουργέ μου.
Για σας είναι πολύ απλό. Όχι, να το βοηθήσουμε το κορίτσι, ε. Ξέρετε, ο κύριος Φερέκης είναι εξαιρετικά φιλότεχνος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άλλωστε, αυτά τα πράγματα δεν ξεχνούνται. Πείτε μου τι ακριβώς θέλετε και αν μπορώ να βοηθήσω. Μπορείτε, μπορείτε. Φαίνεται ο άντρας που μπορεί. Ξέρετε, υπουργέ μου, η καριέρα μου έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που... Τι απομένει? Η σκάλα του Μιλάνου. Το Ηρώδιο. Μια συναυλία που θα αφήσει η εποχή. Αρκεί να πείτε κι εσείς μια καλή κουβέντα στον Υπουργό Πολιτισμού, ε. Εννοείται. Καλά τώρα έρχεσαι εσύ. Σας ζητάνε δημοσιογράφοι, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα από το πρωί. Παίρνουν και στο σπίτι. Τι έγινε? Βρέθηκαν με στήλισαν με σκαφές του Διονύσου φάρμακα. Φάρμακα, αρχαία. Μας πάρουν στην αρχαιολογική υπηρεσία. Όχι αρχαία, φρέσκα, τωρινά. Φρέσκα? Όχι ακριβώς φρέσκα, φρέσκα λιγμένα. Λιγμένα, μέσα στα αρχαία. Ναι, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, παιδί μου, θα το σκεφτώ, θα δούμε. Κάτι όμως πρέπει να κάνουμε. Πού να ξέρω, πού να ξέρω. Μα φυσικά και το ξέρουμε, είναι δυνατόν. Πολύ πριν από εσάς. Αφού ο ίδιος ο Υπουργός έχει διατάξει την έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο. Όχι, όχι, όχι. Με απόλυτη μυστικότητα. Δεν είπαμε. Αφού είπαμε, σε μία ώρα. Σε μία ώρα ο Υπουργός θα κάνει δηλώσεις. Καλημέρα σας. Λεωνίδα, τι κάνεις, είσαι καλά? Σε παρακαλώ, φτιάξε μου ένα καφεδάκι για τον Υπουργό χωρίς γάλα και κυρίως χωρίς ζάχαρη. Σκέτο. Γλυκό τον πίνει. Σκέτο, είπαμε. Καλλιόπη. Κάλλη. Χάρηκα, Θεόδωρος. Να βάλουμε μια τάξη εδώ μέσα, ε. Μην κάνουμε δύο ώρες για να βρούμε δύο πραγματάκια, ε. Υπουργέ μου, νομίζω ότι ορισμένα πραγματάκια πρέπει να τα ξαναδούμε. Κάνε σακά, κύριε Θεόδωρε. Λίγη υπομονή, κύριε Φερέκη, λίγη υπομονή. Να τελειώνουμε όμως, ε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πραγματικά προβλήματα. Η εικόνα είναι η πραγματικότητα, κύριε Φερέκη. Τι είναι αυτό? Μοβ γραβάτα. Τέλεια. Λίγο να μην είναι τόσο συντηρητικό, πώς να πάει να γίνει. Αυτό εδώ. Αυτό. Δεν είστε καλά. Όχι αυτό. Ναι. Αυτός είναι ο ηθοποιός. Αυτό είναι. Πώς σας φαίνεται? Μπορείς να πάρεις τους φακέλους στο λογιστήριο? Δεν μπορώ. Καταργήθηκε το επίδομα μεταφοράς φακέλου. Αυτό σου φταίει που έχεις φάει κόλλημα με τον DVD? Δεν είναι κόλλημα, είναι μελέτη. Και πού θα σου χρειαστεί? Από την ώρα που έχει έρθει ο Θόδωρος, όλο αυτόν έχει μαζί του ο Νονός. Ούτε εσύ τον μπάζε. Εδώ μου κάθεται. Θα στους πάω, Κάλλη. Γιατί αυτή... είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας. Μάπα, ε. Εξής. Δεν σου είπα ότι χωρίς κάμερες δεν θα μας καταλάβει κανείς? Και είναι καλό τώρα αυτό, κύριε Φερέκη. Ήρθαμε να πρόσκληση στο ξένο νοσοκομείο. Αυτό είναι το νόημα. Δύο ώρες. Μάλιστα, δύο ώρες. Και παραπάνω, αφού κάθε μέρα χαλάει. Αλλά τι τους νοιάζει? Κλειδώνουν και φεύγουν. Άμα δεν σ' αρέσει, να πας το βράδυ από το γιατρείο τους να πληρώσει την επίσκεψη. Μάλιστα. Σημείωνε. Α. Τι είπε? Εδώ λέει ότι πρέπει να έχετε 42 ειδικευόμενους. Μάλιστα. Εγώ βλέπω μόνο 12. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 30 που είναι?
Μάλιστα. Μάλιστα. Σημείωνε. Μάλιστα. Κοίταξε εδώ, καρδιά. Και μιλάμε μόνο για ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο σήμερα, ένα ΕΚΑ αύριο. Θα το εξηγιάνουμε το εσύ, κύριε Φερέκη, που θα μας πάει. Θόδωρε, έχουμε πάρα πολλή δουλειά και δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να την κάνουμε. Μη μου στεναχωριέστε όμως. Κάτι έχουμε πει για τις ρητίδες, ε. Κοιτάξτε, είναι γνωστή η παθογένεια του Εθνικού μας Συστήματος Υγείας. Το πρώτο μου μέλημα ως υπουργού είναι να αλλάξω ριζικά το σύστημα προμηθειών, ξεκινώντας από τους διαγωνισμούς. Μήπως να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί έτσι με αυτό το θέμα των προμηθειών, ε? Γιατί μπορεί να ενοχληθούν κάποιοι και μετά από πού θα πάρουμε υλικά. Για σε ενοχληθούν, θα πάρουμε από τους άλλους. Και οι άλλοι αυτοί είναι. Ρε Θόδωρε, εδώ φτάσαμε να παίρνουμε περισσότερα γάντια και από τους Κινέζους. Γιατί τι έχουν οι Κινέζοι, φίλοι μας είναι. Και στην τελική όλων οι Κινέζοι φτιάχνουν τα γάντια. Ναι, αλλά εμείς τα πληρώνουμε για γερμανικά. Μη μου πείτε τώρα θα τα βάλουμε με τους Γερμανούς. Επόμενο. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει πλέον το κύμα των ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Συγγνώμη, πώς θα γίνει αυτό? Θα επισκευάσουμε όλους τους τομογράφους που πιάνουν αράχνη στα υπόγεια των νοσοκομείων. Και δεν θα ξαναχαλάσουνε. Μηχανήματα είναι. Δημόσιο είναι. Ένα φτιάχνεις, 10 χαλάνε. Και γιατί να τα χαλάσουμε με τους ιδιώτες? Γιατί να παρεξηγηθούμε? Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Ούτε στους μεγαλογιατρούς στο Κολωνάκι. Κολωνάκι με τίποτα. Γιατί θα παραξηγηθεί το Κολωνάκι? Μα είναι διχαστικό και ρατσιστικό. Δηλαδή, οι γιατροί της Κηφισιάς τι είναι, παρακατιανοί? Όλοι αυτοί δηλώνουν ετήσιο εισόδημα όσο βγάζει ένα παιδί το φαναριό σε μια εβδομάδα. Και τι μας νοιάζει, μας τι δηλώνουν? Ας κόψει το κεφάλι του Υπουργός Οικονομικών. Επόμενο. Οι εργαζόμενοι. Τώρα, γιατί το προσωποποιούμε? Οι εργαζόμενοι, είπα γενικά. Ναι, αλλά οι συνδικαλιστές εξαγριώνονται με τέτοιου είδους εκφράσεις και αρχίζουν γενικές απεργίες. Πιο αόριστα. Πιο αόριστα. Γιατί να τους στεναχωρήσουμε? Να τους στεναχωρήσουμε, ρε Θόδωρε, και αυτούς και τους ιδιώτες και τους προμηθευτές και τους μεγαλογιατρούς στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά τέλος πάντων. Γιατί να μην τους στεναχωρήσουμε? Γιατί θα στεναχωρηθεί ο Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ. Και τι σκατά θα πούμε? Το πρώτο μου μέλημα ως υπουργού στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υγείας και της συνοχής και της αλληλεγγύης που θα έπρεπε να υπάρχει σε μια κοινωνία αντιθέσεων και διαρκούς κρίσης, νομίζω ότι είναι η αξιοκρατία και η διαφάνεια, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η προάσπιση των δικαιωμάτων του ασθενούς. Όπως λέει και ο απλός λαός, σαν την υγεία δεν υπάρχει. Καλά, θα μας τρελάνει ο Φερέκης. Από πότε έμαθε πως παίζεται το παιχνίδι? Όλοι κάποτε μαθαίνουν. Ναι, αλλά αυτός τα παίρνει γρήγορα τα γράμματα. Έτσι όπως πάει τον βλέπω, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Πάντως, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο σας, εσείς παραμένετε δημοφιλείς. Πράγματι. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είμαι ή θα παραμείνω δημοφιλής. Το θέμα είναι να είμαι σωστός και αξιόπιστος πολιτικός. Εμείς γνωρίζουμε ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά. Και έχουμε σηκώσει τα μανίκια. Είμαι σίγουρος ότι θα χυθεί άπλετο φως. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, κύριε Νικολέ. Κύριε Χατζηγεωργίου, μπορώ να βρω κάποια καλά παιδιά και να του κανονίσουμε ένα ιδιαίτερο. Γιάννη. Μάλιστα. Είσαι ηλίθιος. Μάλιστα. Ορίστε. Είμαστε εμείς βάρβαροι. Όχι, κύριε Χατζηγεωργίου, αλλά τι θα κάνουμε? Θα του χαλάσουμε τη διαγωγή. Τη διαγωγή? Όλοι οι μαθητές έχουν αδυναμίες. Και άμα ο Φερέκης είναι σπασικλάκι? Θα πάμε στο δάσκαλο. Καλές συνεντεύξεις, αλλά κουραστικές. Ναι, αλλά πετάει η ομάδα, κύριε Φερέκη, πετάει. Τι πετάει, ρε Θοδωρή? Τίποτα δεν είπαμε. Πρέπει να κάνουμε και κάτι. Όταν έρθει η ώρα, Υπουργέ, όταν έρθει η ώρα. Γιατί τώρα θα έχουμε άλλα, ε. Θα έχουμε ζήλιες, θα έχουμε φθόνους. Και δεν εννοώ την αντιπολίτευση, εννοώ τους δικούς μας. Και δεν έχουμε πρόσβαση στα μίντια. Μια εκπομπή ήταν και τελειώσαμε. Ενώ αν είχαμε μια δικιά μας εφημερίδα, ένα κανάλι, θα ήταν αλλιώς. Αλλιώς θα ήταν, αλλά αυτά χρειάζονται χρήματα. Αυτό λέω κι εγώ. Χρειάζονται χρήματα και εμείς χρήματα δεν έχουμε. Έχω βέβαια κάτι οικονομίες από τη δουλειά, αλλά θα μου πεις τι να σου κάνω, ούτε μισή εφημερίδα. Και το σπιτάκι στην Κηφισιά. Το σπίτι δεν γίνεται. Αυτό είναι πατρικό, κληρονομιά. Το χτίσε ο προπάπας μου επειδή λιγιάνει. Και στο κάτω-κάτω τι πιάνει ένα σπίτι? Α, μην το λες αυτό. Ξέρεις πόσο μου το ζητήσανε? Πιάνει.
Όχι, όχι, όχι. Το σπίτι έχει ιστορική αξία. Έχει παρελθόν. Απ' την άλλη, βέβαια, εκλογές πλησιάζουνε. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει με την κρίση. Σου λέει, κάτσε λίγο. Εμένα μου κόβεις το μισθό και εσύ είσαι με την έπαυλη στην εξοχή. Έτσι είναι. Βίλα στην Κηφισιά θυμώνει ο λαός. Ενίκιο στο κέντρο ταυτίζεται ο λαός και τσουπ σε ψηφίζει. Τσουπ, ε. Τσουπ, τσουπ. Καλησπέρα. Εδώ είσαι, αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου. Πώς ήμουνα? Καλώς. Καλώς, έτσι γενικός και αορίστος. Έτσι που τα πες, αγάπη μου. Γενικός και αορίστος. Πάντως χαμός έγινε. Σπάσαν τα τηλέφωνα, με πήραν διάφοροι. Μεγάλη υπόθεση τηλεόραση. Τελικά έχεις δίκιο. Ας είναι καλά και ο Θόδωρος. Άμα δεν βγαίνεις στο γυαλί, δεν υπάρχεις. Καλύτερα τράβασε ένα βουνό να γράφεις ποίηματα. Ποίηματα. Κουράστηκες? Ναι, λίγο. Είχε και ένα μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας. Ναι, αυτή την ώρα. Και εμείς, ρε παιδί μου, είμαστε λίγο μακριά. Μακριά από τι? Από το κέντρο. Τόσα χρόνια πρώτη φορά σ' ακούω να κάνεις τέτοια παράπονα. Εντάξει, δεν μιλάω, αλλά ευχαρέθηκα λίγο σε αυτή την εξορία. Εντάξει, αγάπη μου, δεν είμαστε και στη Γιάρο. Ναι, εντάξει. Αλλά νίγομαι λίγο. Αν μετακομίζαμε στο κέντρο. Τι λες, ρε Θεόφιλε. Θα αφήσουμε τον καθαρό μας στον αέρα να πάμε να κλειστούμε στο κέντρο. Λέω. Το συζήτησα βέβαια και με τον Θόδωρο. Είπα κι εγώ. Σκέφτηκες κάτι τόσο σοβαρό και δεν το συζήτησες με τον Θόδωρο? Όχι, τα είπαμε. Και μάλιστα διαφώνησε κιόλας, αλλά νομίζω ότι τελικά τον έπεισα. Και είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Ουισκάκι να φέρω? Όχι τώρα, έχουμε συζήτηση. Θα φέρω και χρήωστο να είναι, που δεν το βλέπω. Και το σπίτι δηλαδή τι θα το κάνουμε? Εντάξει, ρε αγάπη. Θα δούμε. Δύσκολο είναι. Θα το δώσουμε. Τι πράγμα? Να το πουλήσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω. Αγάπη μου, ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Σου λέω άλλος βίλα στην Κηφισιά. Θυμώνει ο λαός. Ενίγειο στο κέντρο, ταυτίζεται ο λαός, τσούψε ψηφίζει. Λες εσύ τώρα. Μα το σπίτι είναι δυνατόν. Το σπίτι μας. Που θυμάσαι πόσο κουράστηκα από μαυσολείο να το κάνω σπίτι. Και δεν είχε βγει καν βουλευτής τότε. Έλα, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνω έτσι, Άγγι μου, πώς να μην κάνω έτσι. Εδώ κοντεύω να χάσω το σπίτι μου για έναν αλήτη, για έναν ασυνείδητο. Να δεις να μας καταστρέψει αυτό στο τέλος. Τζένι, ψυχραιμία. Το ξέρω το Θεόφιλο. Δεν θα κάνει τίποτα αν δεν συμφωνήσεις. Ναι, καλά. Ο Θεόφιλος με υπολόγιζε πριν γνωρίσει τον Θόδωρο. Αχ, αν μπορούσα να βρω έναν τρόπο. Κάτι να του δείξω ποιος ακριβώς είναι αυτός ο Θόδωρος. Θα βρεις. Τι στο καλό, είσαι πιο έξυπνη από αυτόν. Χαρίλα, όσοι είπατε. Μάλιστα. Ο κουνιάδος μου. Τραυματιοφορέας από την Κρήτη. Ο κύριος Θόδωρος υποσχέθηκε να τον μεταθέσει στην Αθήνα, αλλά δεν χρειάζεται πια. Πέθανε ο καημένος ο Χαρίλαος και τη μετάθεσή του δεν αξιώθηκε να τη χαρεί. Συλληπιτήρια, κυρία μου. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ. Α, τι μου κάνετε. Ήρθατε για τη μετάθεση. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα, σήμερα το πρωί μίλησα και με τον Χαρίλαο, Πρέπει να μου έχει στείλει και μήνυμα, γιατί κάτι άκουσα στο κινητό μου. Μισό λεπτό να δω. Πούντος. Νάτος. Χαρίλα, έρχομαι στην Αθήνα, πήρα το μήνυμα. Χαρίλαος. Ωραίος ο Χαρίλαος, Σύντομος και περιεκτικός. Μα πώς σας έστειλε μήνυμα, αφού πέθανε ο άνθρωπος? Σας το είπανε? Τι κρυφό θα μου το κρατάγανε? Καλά είναι δυνατόν? Σας το είπανε έτσι απότομα? Καλά. Δεν φοβήθηκαν μήπως? Μήπως πάθετε κάτι δηλαδή? Εγώ το πρωί το όμαδα και κόδευσα να σκάσω. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει δηλαδή. Τι έχουμε γίνει, κτίνοι είμαστε. Κτίνοι, τι κόσμος είναι αυτός, δεν το πιστεύω. Συγγνώμη σας ζητώ, αλλά δεν είναι δυνατόν. Χίλια συγγνώμη. Είναι πολύ ευαίσθητος. Ναι.
Ναι, γεια σας. Ναι, Θεόδωρος Βάρλας. Ναι, το πήρα το μήνυμά σας. Αν πούμε κατά τις 7, είναι εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο κύριος Χατζηγεωργίου έχει εντυπωσιαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύει πως έχετε λαμπρό μέλλον. Μπροστά σας ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι, μεγάλες λεωφόροι. Και ξέρετε, άμα συμπαθήσει κάποιον, γίνεται χαλή. Ο κύριος Χατζηγεωργίου είναι πολύ γενναιόδωρος. Πολύ. Καταλαβαίνω. Μέρες τώρα μου έλεγε Γιάννη. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω αυτός ο άνθρωπος να είναι στο δυναμικό μου. Βέβαια, χρειάζεται διακριτικότητα, ε. Το ζήτημα της συνεργασίας μας είναι λεπτό. Φυσικά. Πολύ λεπτό. Πεις, υδροχός, με οροσκόπο, Σκορπιό, Ταύρο, το ξέρα. Κλείσαμε. Είναι large πάντως το στελάκι, ε. Και λουλούδια και CD. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Να μπει και καμιά Τζέννη, τι θα της πω άμα ρωτήσει. Από πού την ξέρεις τη Στέλλα Μπή Θεόφιλε? Από πού την ξέρεις τη Στέλλα Μπή Θεόφιλε? Τζέννη, ήρθες αγάπη μου. Πότε ήρθες? Κάτι σε ρώτησα, Θεόφιλε μου. Από πού την ξέρω, Θόδωρα? Πα... τη Στέλλα, η Στέλλα είναι η φίλη μου. Α, και τότε γιατί στέλνει λουλούδια στο Θεόφιλο? Συγγνώμη, δεν καταλάβατε γιατί στέλνει λουλούδια στον κύριο Φερέκη? Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά θέλω και να σ' ακούσω, Θοδωρέ μου. Ε, μα, γιατί θα είναι κουμπάρος, θα μας στεφανώσει. Α, αλήθεια? Βέβαια. Ε, τότε κι εγώ κουμπάρα. Και πότε θα γίνει ο γάμος? Α, ο γάμος θα αργήσει λίγο. Γιατί έχει κλείσει κάτι δουλίτσες στην επαρχία, αλλά θα γίνει. Δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Δεν θα γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο. Δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να τη συγχαρώ? Ε? Λέω, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να τη συγχαρώ κι εγώ την κοπέλα? Θα τη τα μεταφέρω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην παίρνεις τον κόπο, είναι δυνατόν. Θα τη τα πω. Επιμένω. Θα την πάρω. Θα την πάρω, έτσι. Θα την πάρω. Θα την πάρω, αλλά δεν πρόκειται να το σηκώσει τέτοια ώρα, γιατί δεν το σηκώνει ποτέ τέτοια ώρα. Αλλά, για να δούμε. Ναι, παρακαλώ, η Στέλλα. Εδώ κυρία Φερέκη. Ναι, η κουμπάρα. Μόλις έμαθα τα ευχάριστα. Ο Θόδωρος, εδώ δίπλα μου τον έχω. Βεβαίως και θα στον δώσω, ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Σε φιλώ. Άλλη φορά να μην λέτε παραμύθια σε μένα, γιατί δεν πιάνουν. Και Θεόφιλε αγάπη μου, όταν πηγαίνεις στα μπουζούκια, να μην υπόσχεσαι ρουσφέτια και εκεί. Ξέχασες το κινητό σου στο σπίτι. Πήρε αυτή η κυρία να ρωτήσει αν πήρες τα λουλούδια και έτσι έμαθα τα σχετικά. Μα τώρα το κινητό, είναι δυνατόν? Ό,τι έχει να κάνει με υπογραφές, το αναλαμβάνει ο Θόδωρος. Καλά, ό,τι χαρτί του δίνει το υπογράφει ο Φερέκης. Με κλειστά μάτια, ούτε καν ρωτάει. Το αρχείο που μας έστειλε είναι θησαυρός. Σήμερα θα μας στείλει κι άλλα. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και το έγγραφο. Τέλεια. Λοιπόν, πώς πάει η δουλειά? Όλα καλά, κύριε Άγη. Όλα καλά. Ρουτίνα. Μια χαρά τα καταφέρνεις και εσύ, ρουτίνα. Δεν βαριέστε, κύριε Άγη. Ψεματάκια από εδώ, ψεματάκια από εκεί. Πόλη Σιλιανική. Εμένα με ενδιαφέρει το χονδρεμπόριο, καταλαβαίνετε. Ναι, είναι καθαρό. Α, ήρθες, Θοδωρέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τζέννη. Άγιε, έρχεσαι λίγο που σε θέλω, σε παρακαλώ.
Τι ψάχνουμε? Το φλασάκι μου, δεν είπαμε. Στο καλό είναι, αφού εδώ το βάζω πάντα. Αχ, βρε Κάλλη, που είσαι γεμάτη Κάλλη και νόστιμη σαν πορτοκάλι. Άσχετο. Καληνύχτα, όπως είπαμε. Καληνύχτα, Αγί, και σε ευχαριστώ. Θα σε πάρω αύριο να σου πω. Ναι, περιμένω. Ακόμα δουλεύεις, Θόδωρε. Καλά, εσύ δεν κουράζεσαι ποτέ? Ποτέ, κυρία Τζέννη, ποτέ. Αφού να σκεφτείτε, μόλις τελειώσω, λέω να πάω να πιω κανένα ποτό. Σωστά. Άλλωστε, εσένα σε τρέφει η φιλοδοξία. Για να μην πω η εξουσία. Δεν πρόκειται να με συμπαθήσετε ποτέ, ε? Όχι. Απλώς μου αρέσει να σε πειράζω. Ποτάκι. Ορίστε. Ποτάκι. Ναι. Γιατί όχι. Με εκπλήσετε. Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήμουνα λίγο επιφυλακτική μαζί σου. Και όλον αυτό το καιρό είχα διαθέσεις έτσι κάπως... εχθρικές. Ναι. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Αλλά ο καθένας έχει τον τρόπο του. Τον τρόπο του για ποιο πράγμα? Για να αμήνεται. Α, για να... για να αμήνεται σε τι? Σε αυτό που φοβάται, Θοδωρέ. Τι φοβάστε, κυρία Τζέννη? Τίποτα. Τίποτα, ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Τι τίποτα? Πώς τίποτα? Τι να ξεχάσουμε δηλαδή? Πετάμε μια κουβέντα και έτσι ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Θοδωρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για μένα. Γιατί για μένα? Εύκολο είναι για μένα. Συγγνώμη κιόλας, είναι εύκολο. Αχ, μη με κοιτάζεις έτσι. Πώς σε κοιτάζω? Δεν ξέρω. Το βλέμμα σου. Έχεις ένα βλέμμα... Το έχω αυτό, το έχω. Αχ, δεν είμαι καλά. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Κάτι έπαθα, νομίζω ζαλίζομαι. Θα βάλα μεγάλη δόση. Θόδωρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ήμουνα πάντοτε πιστή στον... πάντα, 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 πάντα. Έμβασμα από τον Θόδωρο. Τώρα μπορείς να ταινίζεις το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Ε? Ναι, κύριε Φερέκη, Θόδωρος. Ναι, το ξέρω ότι τρέχετε για τη Στέλλα μας, αλλά την έχω εδώ δίπλα μου και αγωνιά. Τι έγινε, μιλήσατε με τον Υπουργό Πολιτισμού? Ωραία. Δηλαδή το έχουμε το ηρώδιο? Τι έγινε, το έχουμε? Μισό λεπτό. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα. Έχουμε ένα πρόβλημα με την ημερομηνία. Ναι. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό όμως, έτσι δεν είναι? Θα το λύσουμε. Μα της το εξηγώ τόση ώρα, κύριε Φερέκη. Της το εξηγώ τόση ώρα, αλλά... δεν θα το πιστέψετε. Μόλις τώρα μπήκε μέσα... ο αδελφός σας ο γιατρός. Τρομερό! Καταπληκτική σύμπτωση, κύριε Φερέκη, ε! Έγινε, έγινε. Θα τα πούμε μόλις γυρίσετε, ναι. Να είστε καλά. Καταπληκτική ομοιότητα, ε! Δίδυμη. Απίστευτο. Τι κάνετε, γιατρέ μου? Στελαμπή. Χαίρομαι πολύ, Φερέκης. Αλέξανδρος Φερέκης. Αν ήξερα ότι θα γνώριζε γιατρό, δεν θα έκλεινα ραντεβού για μετά. Ξέρετε, χθες, πάνω στην πίστα, έκανα αυτό.
Και μετά δεν μπορούσα να κουνηθώ όλο το βράδυ. Από το σκαμπό έβγαλε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θα με εξετάσετε, ε? Δεν μπορούσα να σκεφτείς κάτι καλύτερο. Εξετάστε τι να τελειώνουμε. Ξέρετε, ο πόνος ξεκινάει από εδώ και καταλήγει πίσω. Και πονάω πολύ. Εδώ, γιατί. Θεόφιλε. Τσένη. Τι κάνεις εκεί με αυτό το τσουλί. Σας παρακαλώ, μη δείτε καλλιτέχνη αμέσως. Σας παρακαλώ εγώ. Περάστε γρήγορα έξω από το γραφείο του άντρα μου. Συγγνώμη, δεν καταλάβατε. Είπα σας παρακαλώ. Μάλιστα. Θεόφιλε, λέγε τι έγινε, μην τα σπάς όλα εδώ μέσα. Είδες τι έκανες με τις ιδέες σου, τι θα πούμε τώρα. Θα πούμε την αλήθεια, κύριε Βερέκη. Την αλήθεια θα πούμε, γιατί, θα τραπούμε. Κυρία Τζέννη, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Μιλούσα υποτίθεται στο κινητό με τον κύριο Φερέκη για ένα θέμα που αφορούσε τη Στέλλα και εκείνη τη στιγμή μπήκε στο γραφείο ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Φερέκης. Καταλάβατε, τι να κάνω. Είπα στη Στέλλα ότι ο κύριος Φερέκης, ο υπουργός, δεν είναι ο ίδιος ο υπουργός ο κύριος Φερέκης, αλλά είναι ο αδερφός του, ο δίδυμος. Καταλάβατε, απλό. Θοδωρέ, τα ψέματα που τρώνε οι άλλοι δεν θα τα σερβίρεις και σε μένα. Είσαι απαράδεκτος. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Και με σένα, Θεόφιλε, θα τα πούμε στο σπίτι. Και το σπίτι δεν πουλιέται. Τέλος. Είδες? Είδα. Μια φορά είπαμε την αλήθεια και την πατήσαμε. Συνδεόμαστε τώρα με την πλήθεια να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα από τον Υπουργό Υγείας. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική ούτε για να γράψω ιστορία ούτε για να γίνω πλούσιος. Το χρέος μου απέναντι στον πολίτη ήταν πάντα το μοναδικό μου κριτήριο. Δεν με νοιάζουν οι επόμενες εκλογές. Με νοιάζουν οι επόμενες γενιές. Τα παιδιά μας. Παιδιά που δεν θα θέλουν να κάψουν τη Βουλή. Παιδιά που δεν θα ζουν με 500 ευρώ το μήνα. Που δεν θα φεύγουν από τη χώρα τους. Που δεν θα ντρέπονται να λένε ότι είναι Έλληνες. Επιτέλους, κάποιος λέει την αλήθεια. Κύριε συνάδελφοι, ας πούμε επιτέλους και μια αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες. Αλλά τα ψέματα τελείωσαν. Φτάνει πια. Ανεξέλεγκτες δαπάνες, υπερτιμολογήσεις υλικών, ύποπτες προμήθειες, απόκρυψη στοιχείων. Όχι πια. Όχι πια σε αυτό το Υπουργείο. Όχι πια σε αυτή την κυβέρνηση, κύριε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι σε αυτή τη χώρα. Ακόμα ακούω τα χειροκροτήματα. Μα ήσασταν καταπληκτικός, κύριε Φερέκη. Παλμό, ζωντάνια. Νομίζω ότι αν γινόντουσαν τώρα εκλογές, θα βγαίνατε πρώτο στο κόμμα. Ε, καλά. Όχι, όχι, γιατί μας είχαν υποτιμήσει. Θα οδηγήσεις. Όχι, για σας. Κατάλαβες, Άγη μου. Σε λίγο θα τον φέρει και στο κρεβάτι μας. Σκίσαμε, έτσι. Τέτοιο λόγο δεν έχουν ξανακούσει στη Βουλή. Ας είναι καλά ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος ανέγραψε. Ποιος, η Κούλα. Εγώ δεν θα έγραφα τέτοιες αερολογίες. Τι θα έγραφες εσύ, Κούλα? Τα πράγματα είναι απλά, κύριε Άγη. Δηλαδή? Σχολαστικός έλεγχος των συνταγογραφημένων φαρμάκων. Σκληρή διαπραγμάτευση για την αποπληρωμή των χρεών των ταμείων. Ορθολογική χρήση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. Και στοχευμένες δαπάνες προς όφελος του μέσου πολίτη. Δηλαδή το αυτονόητο. Δεν κάθεστε, κύριε Φερέκη. Ρε, καλά τα πήγαμε, αλλά η κούραση, κούραση. Ποτό. Ευχαριστώ. Είδατε πως με προσέχει, ε. Ναι, αγάπη μου, το είδαμε. Εσείς, κυρία Τζέννη. Ευχαριστώ. Λεωρίδα, τι έπαιδες, αγόρι μου. Ποιος σε χτύπησε?
Χαραμπέκος και τα αδέρφια του. Για ποιο λόγο? Για τα ψέματα που της είπε ο Θόδωρος. Άλλος της πλήρωσε την ύφη πάλι. Καλά και εσύ έκατσε να τις φας. Τόσες ταινίες βλέπεις, τίποτα δεν έμαθες. Άλλο τα DVD, άλλο η ζωντανή μετάδοση. Α! Έλα, έλα, τίποτα δεν είναι. Κούλα, παίρνω τον μέσα να το ξανακάνουμε άνθρωπο. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ. Mm-hmm. Θεόφιλε. Ναι. Τι. Τίποτα. Πώς τίποτα. Χαμογελάς, κουνάς το κεφάλι σου. Περίεργος μου φαίνεσαι. Κοίτα. Εγώ είμαι φίλος σου χρόνια. Και το θέμα είναι λεπτό. Έπιασα κάτι στον αέρα. Τι έπιασες, τι αέρα? Ένας άντρας πρέπει να είναι προσεκτικός, κυρίως όταν έχει μια τόσο νέα και όμορφη γυναίκα και τις ρίχνει και κάμποσα χρόνια. Τι λες, ρε Άγιε? Λέω ότι δεν πρέπει να έχει κανένας τυφλή εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Όπα, όπα, όπα. Και η Τζέννη, τελευταία δεν της φέρεσαι καλά. Μία της λες να πουλήσεις το σπίτι, μία σε πιάνει με αυτή τη τραγουδίστρια. Είναι και αυτός ο Θόδωρος. Τι είναι ο Θόδωρος? Πρόσεξες ότι τον λέει Θοδωράκη? Σιγά μην το λέει Θοδωράκη. Θόδωρο το λέει. Έλα τα βάλα τόλοι με τον Θόδωρο. Στο κάτω-κάτω, αν δεν ήταν αυτός, δεν θα έφτανα εκεί που έφτασα. Πού έφτασες, ρε Θεόφιλε? Κοίτα τον εαυτό σου. Αντί να αλλάξεις την πολιτική, σε άλλαξε αυτή. Κάνεις παρέα με πολιτικάντιδες που αντιπαθούσες και τώρα είναι φίλοι σου. Όλα μεγάλα λόγια για κάθαρση και διαφάνεια, αλλά το διευθυντή στο γενικό, μια χαρά τον κάλυψε στον έλεγχο. Ποιο διευθυντή? Τι διευθυντή? Κάλυψα εγώ διευθυντή? Εσύ ο Θόδωρος έχει καμιά διαφορά? Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Και πρόσεξε λίγο το Θοδωράκι. Μόνος σου είσαι? Πού είναι ο Θοδωράκης? Άγιε! Αγισίλαε! Τόδαγο το όνειρο. Ποιο όνειρο, ρε κούλα? Άσε με που θα σου πω και τι βλέπω στον ύπνο μου. Φάει τώρα κάτι να στυλωθείς. Δεν πεινάω, πονάω. Εντάξει, ο Λεωνίδας, μια χαρά. Ο κύριος Φερέκης? Έχει πάει για ένα ποτό μαζί με τον Άγιε. Α, ωραία. Οπότε τώρα έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε λίγο οι δυο μας, ε. Να πούμε τι να πούμε? Πώς τι να πούμε. Μετά από ό,τι συνέβη τις προάλλες, κάτι θα έχουμε να πούμε, δεν νομίζεις? Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Είσαι καλά, Θόδωρε? Μια χαρά, εσύ? Μια χαρά, εσύ? Δεν ξέρω. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Τι γιατί σε κοιτάζω? Προχτές σου ρίξα μια ματιά και κόντεψες να λιποθυμήσεις. Από τότε σε κοιτάζω, ούτε λιποθυμάσαι ούτε τίποτα. Ε, καλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα αστείο? Αστείο? Συγγνώμη, αστείο ήταν αυτό? Ξέρεις τι μου έκανε εμένα αυτό το αστείο? Μου τάραξε όλη μου τη ζωή. Σε σκέφτομαι συνέχεια, Τζέννη. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Κοντεύω να τρελαθώ. Θόδωρε, νομίζω ότι ξεχνάς πως είμαι παντρεμένη. Γιατί, σου ζήτησα εγώ να παντρευτούμε? Α, όχι. Ε, όχι, βέβαια, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ορίστε. Τι ορίστε? Γιατί μου το κάνεις αυτό, Τζέννη? Γιατί μας το κάνεις αυτό? Γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι. Φοβάμαι μη με εκθέσεις. Τι είναι αυτά που λες, βρε Χαζούλα? Είναι δυνατόν να σε εκθέσω εγώ, μωρό μου? Δεν θα το μάθει κανείς. Όχι, όχι. Θα το ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο. Όχι, σε παρακαλώ, Τζέννη. Όχι, όχι. Σε θέλω, Τζέννη. Όχι, Θεόδωρε. Σε θέλω. Σε θέλω σαν τρελός. Σε παρακαλώ. Σε θέλω σαν κολλασμένο. Σε παρακαλώ. Θόδωρε. Τζέννη. Θεόφιλε. Κύριε Φερέκη. Ώστε είχε δίκιο ο Άγιος. Ναι, Θεόφιλε. Εγώ τον έβαλα να σου μιλήσει. Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καταλάβεις τι άνθρωπος είναι ο Θόδωρος. Ψέματα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε εδώ μέσα μου την έπεσε. Ψέματα. Και δεν σταμάτησε να λέει πόσο ανάξιος είσαι για υπουργός. Ψέματα.
Μα τώρα, εδώ πριν από λίγο μου έλεγε πόσο πολύ ερωτευμένος είναι μαζί μου. Ψέματα! Ψέματα! Έξω! Κύριε Φερέκη, κύριε Φερέκη, αφήστε με να σας πω όλη την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Σε είδα! Μα δεν είναι αυτό που νομίζετε! Θεόφιλε, πέταξε τον έξω. Κύριε Φερέκη, πιστέψτε με! Πιστέψτε με! Τι να πιστέψω, ρε! Δεν σε ξέρω! Μα ακριβώς επειδή με ξέρετε, δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα σε εσάς. Στους άλλους λέω ψέματα, είμαι θύμα πλεκτάνης! Θεόφιλε, ειλικρινά δεν αντέχω άλλο. Σε παρακαλώ πολύ! Πέρασε έξω. Καλά λοιπόν. Όπως νομίζετε. Μου ρίχτηκε! Έξω! Ελάγη, για πες μου σε παρακαλώ τι ξέρεις για το διευθυντή στο γενικό. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, όχι να ζω. Όχι, άκουσέ με. Δεν με νοιάζει τι κανόνες με τον Θόδωρο. Όχι, τι θα πει. Εμένα με ρώτησες. Εγώ είμαι ο υπουργός. Αν είναι να κατατίσω σαν ορισμένος, καλύτερα να παραιτηθώ. Εδώ μπροστά μου έχω το φάκελο. Δεν ξέρω τι διαβάζω. Όχι, όχι, δεν μπορεί να λείπουν στοιχεία. Ποιος σας το παρέδωσε? Όχι, δεν μπορώ να απευθυνθώ στον κύριο Θόδωρο. Αποκλείεται, αποκλείεται σου λέω, δεν το υπέγραψα. Μα γιατί να το κάνω? Όχι, γιατί να αγοράζω κι άλλους τομογράφους για να σκουριάζουν στα υπόγεια και να πλουτίζουν οι επιτίδιοι με τα διαγνωστικά κέντρα. Η υπογραφή μου? Είσαι σίγουρος ότι είναι η υπογραφή μου? Καλά, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ήρθατε, παιδιά. Τι έγινε, Νονέ, εδώ κοιμήθηκες? Καλό μου κάνεις ένα καφεδάκι, παρακαλώ. Ναι. Θα μου κάνεις και εμένα, να σε παρακαλώ. Πού λέω, Θεόφιλος, γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε. Ρε Θεόφιλε, άνοιξε αμέσως την τηλεόραση. Γιατί, τι έγινε? Βάλε ειδήσεις, γρήγορα. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση Φερέκη. Πρόκειται για μια αποκάλυψη που βασίζεται στα στοιχεία από το προσωπικό αρχείο του Υπουργού και δεν αφήνει κανένα περιθώριο διάψευσης. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες αναλώσιμων υλικών, αλλά και παράνομες απευθείας αναθέσεις χωρίς διαγωνισμό. Τα χρήματα είναι άγνωστο που κατέληξαν, ενώ εγείρεται πλέον θέμα ηθικής τάξης. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μέχρι να το σύνολο των στοιχείων στα χέρια μας. Έχουν... Το ρεπορτάζ είναι όντως αποκαλυπτικό και μας κάνει όλους να είμαστε βαθύτατα σκεπτικοί. Θόδωρος, θα τον εφάω ζωντανό! ...που έρχονται να δυναμητήσουν σε κάμελα ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι η υγεία, βγάζοντας το φως αμέτρητες παράνομες συναλλαγές. Τα πρώτα μηνύματα που έρχονται δείχνουν την αναγκάση... Ναι, Νάσο μου, το βλέπω. Μια χαρά τα λέει ο δικός. Κοιτάξτε. Επιτέλους, να έχουμε και έναν υπουργό της προκοπής. Ναι. Δεν αποκλείεται να οδηγήσει. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Μένει βέβαια να αποδειχθούν όλα αυτά. Μακάρι η κυβέρνηση να έχει άμεσα τα αναγκαστικά. Γιατί όπως αποκαλύπτουν διασταυρωμένες πηγές, φαίνεται πως. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μόνο δεν έφερε την κάθαρση. Τι να κάνω. Να πεις την αλήθεια. Και αλήθεια. Με τόσα ψέματα, ποια αλήθεια, Άγιε? Ναι. Τι να κάνω, κύριε Φερέκη, να πατήσω καμιά κάμερα που τους έχω γιάχτη? Θεόφιλε, τι θα κάνεις, θα τους μιλήσεις? Τι να τους πω, ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε την παρέθεση μου? Όχι, να τους πεις ότι είσαι αθώος και ότι θα κινηθείς νομικά. Τελείωσα. Εγώ θα πάω στο Υπουργείο να μαζέψω τα πράγματά μου. Όχι, αγάπη μου, δεν θα φύγεις νύχτα με σκυμμένο το κεφάλι. Είναι άδικο. Έλα. Λεωνίδα, πάμε. Thank you.
Καλησπέρα. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχω εγώ εδώ, ε. Ας πούμε ότι είδα φως και μπήκα. Πού να τρέχεις μες τη νύχτα? Την κούτα δεν θα τη χρειαστείτε. Άλλωστε δεν πρόκειται να φύγετε εσείς, εγώ θα φύγω. Δεν καταλαβαίνετε, δεν πειράζει, θα καταλάβετε σε λίγο. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο την τηλεόραση? Έχει κάτι που σας ενδιαφέρει προσωπικά, αλήθεια το λέω. Το εννοώ. Ανοίξτε την και σε 10 λεπτά είμαι πίσω, εντάξει? Ωραία. Το 4, ε! Κυρίες και κύριοι, τα νέα φαίνεται να μας ξεπερνούν. Η υπόθεση παίρνει τώρα νέα τροπή. Δεν λένε να ξεκουμπιστούν τα κοράκια. Αχ, μη σε βλέπω έτσι. Πρέπει να φας κάτι. Α, να σου φτιάξω. Κατά αποκλειστικότητα στην εκπομπή μας, ζήτησε να παρέμβει ο ιδιαίτερος του κυρίου Φερέκη, κύριος Θεόδωρος Πάρνας. Καλησπέρα σας. Είναι απίστευτο, κύριε Νικολέρη. Είναι απίστευτο πως ορισμένοι κύκλοι, επιχειρηματικοί και άλλοι, σχεδίασαν αυτή την ανελαίητη επίθεση. Αυτή την άθλια σκευωρία σε βάρος του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Φερέκη. Όλα τα στοιχεία που διέρευσαν, ως δήθεν προερχόμενα από το προσωπικό αρχείο του Υπουργού, είναι αλλοιωμένα και πλαστά. Οι αποδείξεις, τα πραγματικά αρχεία, βρίσκονται εδώ. Και έχουν σταλεί τόσο σε εσάς, όσο και στις δικαστικές αρχές. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σε λίγο θα σπάσουν τα τηλέφωνα. Ερωτήσεις, συγγνώμες, ξέρετε τώρα. Και να το διαπραγματευτείτε σωστά, ε. Δεν ήταν και τίποτα δύσκολο. Έκανα πως είμαι με το μέρος του, κατέγραψα τις συνομιλίες μας και έχω όλα τα αρχεία που πείραξε για να σας ενοχοποιήσει. Τώρα μη σας τα λέω, εγώ θα τα μάθετε από τις ειδήσεις. Α, και ό,τι χαρτιά υπάρχουν με την υπογραφή σας, έχω στοιχεία ότι είναι πλαστά. Εδώ είναι και οι αποδείξεις της αθωότητάς σας. Και εδώ είναι οι αποδείξεις της δικής μου αθωότητας. Έφεραν αυτό εδώ για σένα. Για βάλτε το να το δούμε. Κύριε Φερέκη, μόλις βγήκατε για ένα ποτό με τον Άγη. Η γυναίκα σας πριν από 2 μέρες μου ρίχτηκε για να με παγιδεύσει. Τώρα θα αποκαλύψω την πλεκτάνη. Θαυμάστε με. Εντάξει, ο Λεωνίδας, μια χαρά. Ο κύριος Φερέκης. Α, έχει πάει με τον Άγη για ένα ποτό. Α, ωραία. Οπότε, όλο τον χρόνο. Τι να πούμε μετά από αυτό που συνέβη τις προάλλες. Κάτι θα έχουμε να πούμε, δεν νομίζεις? Είδατε, κύριε Φερέκη. Η αλήθεια είναι πάντα σχετική. Και μερικές φορές απαραίτητη. Ναι. Αρκεί να θέλει κάποιος να την ακούσει. Και αν κάποιος ήθελε να ακούσει την αλήθεια,
Δεν θα ψήφιζε εμάς, κύριε Φερέκη. Αυτό είναι η πολιτική. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνει κανείς πολιτική. Εγώ ξέρω μόνο έναν. Υπάρχουν κι άλλοι. Αλλά χρειάζονται τον κατάλληλο άνθρωπο. Και δυστυχώς αυτός δεν είμαι εγώ. Ναι. Ούτε εσύ. Να σε πάω με το αυτοκίνητο. Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να περπατήσω. Ευχαριστώ για όλα. Καλή τύχη. Κύριε Φερέκη, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Είστε σπάνιος άνθρωπος. Και αυτό δεν το λέω ψέματα. Στο γιατρό. Όχι ρε παιδιά, γιατρό, μια χαρά είμαι. Άρχισε τα δικά του. Μια χαρά είμαι. Πώς είσαι? Παιδί μου, ήθελα να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για μένα. Κι εγώ, Θόδωρε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί ρε παιδιά, τι έγινε? Δεν θυμάσαι? Τι έγινε? Ο Καραμπέκος που με πυροβόλησε και μπήκες μπροστά να με σώσεις. Σιγά μην μπήκα μπροστά, γαζός είμαι. Τι εννοείς? Ήθελα να σας θυμίσω πώς γνωριστήκαμε, που με πατήσατε. Με πάτησες. Με πατήσατε. Με πάτησες. Φτάνει. Γι' αυτό το έκανες, δηλαδή. Όχι γιατί ήθελες να του σώσεις τη ζωή. Σιγά να μην χαραμίσω εγώ τα νιάτα μου για να σώσω τη ζωή του υπουργού. Τώρα που αρχίζει και η πολιτική μου. Δεν τρελάθηκα. Σας τα έλεγα να μην βαφτίσει ο Θόδωρος το παιδί. Να το λάδι που του ρίξε. Και ενώ το κέντρο έχει παραλύσει από τη σύγκρουση των διαδηλωτών με τις δυνάμεις της αστυνομίας, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ όλους. Επειδή πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες, πιστεύω πως ήρθε η στιγμή σε αυτήν εδώ την αίθουσα να πούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Όταν μεγαλώσω να γίνω όπως το νονό. Όχι! Όσο κι αν σε πληρώνει, το ψέμα πληρώνει και το ξέρω καλά. Γουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Ζητείτε κάποιος να μιλά στην καρδιά του πολίτη. Να έχει πάντα τρόπο να σε σέρνει από τη μύτη. Να υπόσχεται πολλά και να κάνει πιο λίγα. Τον Αύγουστο να είναι πιο παχύς από τη μύγα. Θα πρέπει να μιλά την ελληνική γλώσσα. Να τα έχει 400 και πτυχία καμπόσα. Να ξέρει αγγλικά, να μιλά σου αχίλη. Να βγάζει περιστέρια από το τσαντάκι του σπορμπίλι. Να ξέρει να μιλά σαν εκπρόσωπο τύπου. Και να κάνει στενές επαφές τρίτου τύπου. Να έχει γνωριμίες με σπουδαίους ανθρώπους. Να είναι Bon Viver με βασιλικούς τρόπους. Να είναι του λιμανιού και να ζει στα σαλόνια. Χρόνια. Να έχει κοφτερό μυαλό και σαγόνια. Να είναι λίγο τίμιος μα πιο πολύ κλέφτης. Ζητείτε επιχόντως ένας ψεύτης.
Όσο κι αν σε πληγώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Κουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Όσο κι αν σε πληγώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Κουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Ζητείτε κάποιος με έφεση στο PR. Να αφήνει όπου πηγαίνει παντού μπουρμπουάρ. Να ξέρει από μπαρ και καλό φαγητό. Και να είναι κολλητός με το πρωθυπουργό. Να παίζει μπάτμιντον και γκολφ την Κυριακή. Και να ψωνίζει τη Δευτέρα φρούτα απ' τη λαϊκή. Τρίτη δείχνω χαλαρά με υπουργούς και στελέχη. Στην Αράχοβα στο τζάκι με κονιάκ όταν βρέχει. Να ξέρει λεπτομέρειες για την οικονομία. Να μιλά με τραπεζίτες για την ισοτιμία. Στο τηλέφωνο να δέχεται συνέχεια κλήσεις. Να ξέρει να χειρίζεται τις διάφορες κρίσεις. Κάποιος να γνωρίζει απ' αλήθεια και να την αποβάλει. Από συνήθεια, απ' τον Ντοστογεύσκη, καλύτερος παίχτης. Ζητείτε ένας τέλειος ψεύτης. Όσο κι αν σε πληγώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Κουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Όσο κι αν σε πληγώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Κουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά.